Λούπος Λάρισα παρουσιάστηκε επιφυλακτική και συγκρατημένη εν ώψη βέβαια του δύσκολου και κρίσιμου αγώνα της Τετάρτης στη Γένοβα με την Σαμπτόρια. Πιο πολλά στο βίντεο που ακολουθεί. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Φερέτης. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν η Καλαμαριά και η Λάρισα, δεν μπόρεσαν να φτάσουν στη νίκη και έτσι έμειναν στο ισόπαλο αποτέλεσμα 0-0. Χθες στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, 15.000 περίπου φύλαθλοι από τον Καλαμαριά, που ξεκίνησε γρήγορα δυνατά. Βγήκε στην επίθεση, δημιούργησε ευκαιρίες, θα δούμε ποιες και πώς τις έχασε. Εδώ είναι Εντίδης, από τους καλύτερους παίκτες από τον Καλαμαριά. Η παλιά από τον Χατζιαντωνίου θα διώξει. Ο Γκαλίτσιος Λάρισα που παρουσίασε προβλήματα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Εδώ η γρήγορη απόκριση από τον Αλεξίου. Σαββάκη θα βγει ο Μιχαήλ. Θα σώσει την αιστεία του. Είναι το τρίτο λεπτό. Καλαμαριά που επιμένει. Σέντρα. Κεφαλιά. Διώχνει ο Αλεξούλης. Πήρε τη θέση του Γιώγα στο 10ο λεπτό. Γιώγα τραυματίστηκε και δεν ξέρουμε αν θα παίξει τελικά την Τετάρτη. Άντεντσικ. Αντεπίθεση για την Λάρισα. Η παλιά στον Βούτυρίτσα. Στο 18ο σουτ η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Η πρώτη αξιόλογη φάση για την ομάδα της Λάρισας. Εδώ είναι Εντίδης. Θα βγει μπάλα στην άλλη πλευρά. Κότσαλος πολύ ωραία θα περάσει. Θα κάνει και την παλιά. Δεν θα προλάβει ο τραβητζής. Θα διώξει εκεί ο Παραφέστας. Κόδωνε με το Σαββάκη. Θα φύγει μπάλα. Εντίδης το σουτ. Η μπάλα όμως πολύ ωραία θα αποκρουστεί από τον Μιχαήλ που είχε μια πολύ καλή παρουσία στο χθεσινό παιχνίδι. Έκανε σωτήριες αποκρούσεις. Λάρισα όμως ξεκίνησε με τις αντεπιθέσεις. Είχε κάποια προβλήματα. Δεν βγήκε πολλές φορές επιθετικά. Κατρακυλάκης, Κότσαλος, γυριστή κεφαλιά από τον Τσαλκιτζή, θα μπλοκάρει και πάλι ο Μιχαήλ. Εδώ η Λάρισα στην επίθεση με τον Αλεξούλη, θα διώξουν οι παίκτες της Καλαμαριάς, το σουτ από τον Ανδρεώδη πάνω στη γραμμή ο Αλεξίου. Μια δεύτερη προσπάθεια από πλευράς της Λάρισας, αυτά για το πρώτο ημίχρονο, η Λάρισα που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο γρήγορα, εδώ με τον Άνταμτσικ, η μπάλα θα βρει το πόδι του Τραγιανόπουλου, θα φύγει κόρνερ. Βουτυρίτσας, γυριστό, θα διώξει μπροστά από τον Σκούνα ο Χατζουανίδης. Βαλαόρας. Από το Καλαμαριάς πιο γρήγορος, πιο οργανωμένος, περισσότερες χαμένες ευκαιρίες. Η Λάρισα με προβλήματα ιδιαίτερα στην επίθεση. Πήγε λίγες φορές μπροστά, είχε κάποιες αξιολόγες ευκαιρίες βέβαια. Εδώ ο Κιουπιόβιτς στην πρώτη του εμφάνιση θα κάνει και το σοπ. Ωραία, διώχνει ο Σκούνα σε κόρνερ. Από την Καλαμαριά, Μεντίδης, Σαβάκης, Κότσαλος. Πήγαν πολύ καλά. Εδώ Βουτυρίτσας μπερδεύεται. Τελικά πρώτου Αλεξούλη μπλοκάρει ο Σκούνας. Από την Λάρισα ο Βουτυρίτσας. Εδώ θα ανατραπεί από τον Ανδρεούδη ο Περέιρα. Ο διαιτητής όμως λέει να συνεχίσει το παιχνίδι. Καλαμαριά στην επίθεση. Τσαλκιτζή στη σέντρα. Γυριστό σούτ από το Σαββάκη, μπάλα στο δοκάρι, στο 61 θα θυμίσει μια ακόμη ευκαιρία για την Καλαμαριά και το 0-0 θα μείνει στη Νέα Ευκαρπία.